Τέλεια ψώμα και γιαγιά. Είναι πολύ μαλακά. Θα πάω στο σχολείο μου να δώσω και στους φίλους μου. Σε ένα μπολ βάζουμε το γιαούρτι, το χλιαρό νερό, την μαγιά, τη ζάχαρη και ανακατεύουμε. Τώρα προσθέτουμε λίγο-λίγο το αλεύρι το αλάτι ανακατεύουμε και μετά με τα χεράκια μας αρχίζουμε να ζυμώνουμε. Η ζύμη μας θα κολλάει στα χέρια, αλλά μη σας ανησυχήσει αυτό, γιατί έτσι πρέπει να είναι η ζύμη μας. Και αφού η ζύμη είναι έτοιμη, την αφήνουμε σκεπασμένη μέσα στο μπολ μας για 45 λεπτά περίπου, να ξεκουραστεί και να φουσκώσει. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι αλεύρι για όλες τις χρήσεις, γιαούρτι, χλιαρό νερό, ξερή μαγιά, ζάχαρη, αλάτι, σεσάμι και γάλα. Αλευρώνουμε ελαφρά τον πάγκο μας και ρίχνουμε την ζύμη ζυμώνοντάς την για λίγο. Την χωρίζουμε σε 8 κομμάτια και κάθε κομμάτι το πλάθουμε σε μπαλάκι. Πασπαλίζουμε ελαφρά με ελάχιστο αλεύρι από πάνω και ξεκινάμε να πλάθουμε φρατζολάκια παίρνοντας το πρώτο μπαλάκι που είχαμε πλάσει. Τα βάζουμε στη λαμαρίνα του φούρνου μας όπου έχουμε στρώσει λαδόκολλα
τα σκεπάζουμε με μία πετσέτα και τα αφήνουμε να φουσκώσουν γύρω στα 25 λεπτά. Τώρα, τα λύφουμε με λίγο γάλα. Πασπαλίζουμε με λίγο σουσαμάκι αν θέλουμε. Και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς στον αέρα για 25 λεπτά περίπου ανάλογα το φούρνο μας. Αφού ψηθούν, τα κουμπάμε επάνω στη σχάρα μας για να κρυώσουν. Αν σας αρέσουν οι συνταγές μου, στηρίξτε την προσπάθειά μου κάνοντας like στη συνταγή που σας ανέβασα, δωρεάν εγγραφή subscribe, ώστε να μαθαίνετε πρώτοι κάθε καινούργια μου συνταγή και κοινοποίηση, ώστε να μάθουν και οι φίλοι σας αυτή την υπέροχη συνταγή.